Καλησπέρα Ηλία, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ο 16χρονος βγήκε από την αίθουσα του χειρουργείου και οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν ένα χειρουργείο πολύ ωραίο, 3 ώρες κράτησε. Μάλιστα εδώ το νοσοκομείο για να τα απεξέλθει κάλεσε και γιατρούς που δεν εφημερεύαν σήμερα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η χειρουργική ομάδα, να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο για να σώσουν τη ζωή του 16χρονου. Είναι κρίσιμη η ζωή του, οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πώς θα πάει. Ήταν ένα χειρουργείο πολύ δύσκολο. Ήταν τραυματισμένος τόσο στην κοιλιακή χώρα από σκάγια όσο και στο θώρακα. Οι γιατροί έδωσαν μάχη και περιμένουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση υγείας του. Νωρίτερα τώρα όμως η τραγωδία αυτή εκτυλίχθηκε στα ορεινά εδώ της περιοχής, στην περιοχή της Βλαχέρνας. Ομάδα κυνηγών, μια παρέα μεταξύ φίλων και συγγενών, είχαν πάει για κυνήγι. Κατά από άγνωστες συνθήκες, αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται ότι πυροβόλησε, πιστεύοντας ότι είναι το θύραμα, το θείο του, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε, έπεσε νεκρός από τα σκάγια του ανιψιού. Ο νεαρός, ο 16χρονος, μπροστά στο θέαμα, το τι είχε συμβεί, δεν άντεξε σε αυτή την εικόνα, πήρε το όπλο του και αυτοπυροβολήθηκε. Αμέσως οι κυνηγοί το αντιλήφθησαν το τι είχε συμβεί, κάλεσαν το ΕΚΑΒ που τον μεταφέραν τον 16χρονο εδώ, ενώ στο σημείο που έγινε το κακό περιμέναν να έρθει ιατροδικαστής όπου θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, πρώτη αυτοψία, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το δυστύχημα.